Καλημέρα από τη μεριά μου. Ευχαριστούμε και που είσαστε εδώ. Το θέμα ποιο είναι, βεβαίως σχετίζεται και με τις εξελίξεις, αλλά σχετίζεται περισσότερο και με τα θέματα της εκπαίδευσης. Γιατί μας απασχολούν όλα τα ζητήματα που αφορούν τα λαϊκά στρώματα και τη νέα γενιά. Και τώρα μάλιστα πολύ περισσότερο με την υπεριαλιστική επέμβαση στην Ουκρανία, αλλά και την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς τους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, στο όνομα της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της άρχουσας τάξης, για να μπορέσει δηλαδή να πάρει ένα κομμάτι από τη Λία σε βάρος των λαών της περιοχής. Ο ελληνικός λαός αποτελεί το θύμα αυτής της εμπλοκής και το πληρώνει πολύ ακριβά. Το πληρώνει πολύ ακριβά και μέσα από τους εξοπλισμούς που εντάσσονται σε αυτούς τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, αλλά και μέσα από το τεράστιο κύμα της ακρίβειας, το οποίο με την υπεριαλιστική επέμβαση εκτοξεύθηκε. Η ουσία ποια είναι? Η ουσία είναι, κατά τη γνώμη μας και με βάση τις συζητήσεις που γίνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εξοπλιστικό ευρωομόλογο ή για το ευρωομόλογο της ενέργειας που αφορά συγκέντρωση χρημάτων για στρατιωτικούς εξοπλισμούς και υποδομές στην ενέργεια, τα οποία θα οδηγούν στην απεξάρτηση από το ρώσικο φυσικό αέριο, δηλαδή στην ικανοποίηση των αναγκών του κεφαλαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ γαλαντόμος και η ελληνική κυβέρνηση σε ζητήματα που αφορούν τις ανάγκες του κεφαλαίου, ενώ αντίθετα είναι πάρα πολύ σφιχτή σε ζητήματα που αφορούν τη θωράκιση των αναγκών των λαϊκών στρωμάτων, είτε την προστασία από την πανδημία. Γιατί τέτοια συζήτηση για ευρωομόλογο θωράκισης των συστημάτων δημόσιας υγείας σε όλη την Ευρώπη δεν έγινε καμία τέτοια συζήτηση. Και γιατί μπαίνουν η υγεία, η παιδεία, η πρόνοια, η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών στην προκρούστια κλίνη του κόστους ωφέλους. Η αντίστοιχη εικόνα υπάρχει στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και συνολικότερα στην παιδεία, με σχολεία που έχουν προβλήματα, που δεν μπορούν να ζεσταθούν οι μαθητές, που έχουν πρόβλημα σε σχέση με τη συστατικότητα, συγκεντρωμένα τα παιδιά σε λίγες τάξεις στο πλαίσιο των συγχωνεύσεων. Αντίστοιχα θέματα υπάρχει και στο Πανεπιστήμιο εδώ της Πάτρας, όπου υπάρχουν χιλιάδες φοιτητές, περισσότερο εργαζόμενοι, που δεν μπορούν να τα φέρουν βόλτα. Οι συνθήκες στέγασης και φοιτητικής μέριμνας είναι πάρα πολύ απαρχαιωμένες. Μάλιστα σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ κατέθεσε ερώτηση, την οποία θα σας τη δώσουμε, για τις συνθήκες που επικρατούν στη φοιτητική αίσθηση του Πανεπιστήμιου της Πάτρας, και από αυτή την άποψη τα ζητήματα της εκπαίδευσης είναι θέματα τα οποία τα βάζουμε σε προτεραιότητα ως ΚΚΕ, στην λογική ότι είναι προτεραιότητά μας όλα τα ζητήματα που αφορούν τα λαϊκά στρώματα.